Για τις επόμενες 50 ώρες θα γίνω αγρότης. Αυτό είμαι εγώ και τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι με τη δημιουργία περιεχομένου. Ανά καιρούς δεχόμουν και δέχομαι αρκετά σχόλια σαν αυτά εδώ. Παρόλο που για 4 χρόνια δούλευα αρκετές ώρες συνεργείο μέσα στη μουτζούρα, τη ζέστη και το κρύο. Όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια μου δώσανε την έμπνευση και τη δύναμη για να κάνω αυτήν εδώ την πρόκληση πραγματικότητα. Και θα περάσω μερικά μηνύματα που θεωρώ πολύ σημαντικά προς το τέλος του βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, εγγραφή και πάμε να δούμε αν τελικά τα κατάφερα. Καλημέρα, σηκωθήκαμε πρωί-πρωί με τη δροσούλα για να μην φάμε πολύ ήλιο. Έχω ξυπνήσει λίγο χάλια, ξημερώνει κιόλας σιγά-σιγά. Η ώρα έχει πάει 7 παρατέταρτο. Τρώμε εδώ πέρα πρωινάρα κριτσίνια με 0 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ό,τι είναι. Δύναμη να πάρουμε για τη μέρα και αυτό. Παραγγελία μου. Κάνε ακόμα, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι το διπλό. Όχι, αυτό είναι διπλό. Αυτό είναι διπλό. Αυτό είναι διπλό. Ναι. Καλά. Να μην είχα και λίγο με ρεντούλα τώρα να το βουτήξω μέσα. Τέλεια θα ήταν. Τέλος πάντων. Μια χαρά, έτσι πρέπει. Μάγκες, εδώ πέρα έχουμε και φραπεδάκι. Πρέπει να έχω να πιω φραπέ πάνω από ένα χρόνο. Αλλά αγρότης σε χωριό χωρίς φραπέ δεν γίνεται. Αγρότης και οικοδόμος. Οπότε το πακέτο μέχρι στιγμής το έχουμε. Καπελάκι και φύγαμε. Και κάπου εδώ η διασκέδαση τελειώνει. Και ήρθε η ώρα να πάρω το ξύλο μου και να αρχίσω να κοπανάω. Στην αρχή έκανα ένα δοκιμαστικό, μιας και είχα 2 χρόνια να έρθω στα χωράφια. Ο θείος μου όμως πήρε την πρωτοβουλία να μου δείξει πώς να βαράω καλύτερα. Άμα το χτυπήσει εδώ. Ναι, καλά ξεκίνησε αυτό. Η δουλειά δεν άρχισε να ξεκινήσει, αλλά επίσης δεν άρχισε να τελειώσει. Μιας και το χωράφι ήταν δίπλα στον δρόμο που περνούσαν πολύ γνωστοί. Για όσους δεν το καταλάβανε, τα χωράφια του μπαμπά μου και του θείου μου είναι αμυγδαλιές. Και το να μαζεύεις αμύγδαλα είναι μια αρκετά μονότονη και κουραστική δουλειά, στην οποία πρέπει συνέχεια να βαράς τις αμυγδαλιές με το ξύλο μέχρι να πέσουν όλα τα αμύγδαλα στα δίχτυα που βλέπετε να έχουμε απλώσει κάτω. Μέσα στη ζέστη και τον ήλιο, ατελείωτο χτύπημα με σκόνες και χνούδια να πέφτουν και να κολλάνε πάνω σου δεν είναι και η καλύτερη αίσθηση. Μερικές φορές τα αμύγδαλα είναι τόσο ψηλά στο δέντρο, όπου δεν φτάνεις με το ξύλο μου, με αποτέλεσμα να πρέπει να ρισκάρεις τη σωματική σου ακεραιότητα κάνοντας το Ταρζάν. Η φάση είναι περίεργη, μάγκες. Πολλά αμυγδάλα δεν πέφτουν. Έχω αρχίσει να υδρώνω λίγο. Αλλά μαζί με τον υδρότα έχει έρθει και ένα πάμπο από το ξύλο. Οπότε πρεστήκαμε κιόλα. Τώρα συνεχίζουμε. Δεν μας βλέπω να τελειώνουμε ποτέ. Κάτρες και λίγο σταματά και κάποιος γνωστός και κάθονται και μιλάνε. Κατά τα άλλα για δουλειά ήρθαμε. Πολύ γνωστή στο χωριό, πάρα πολύ. Ηλεκτρολόγος πατέρας μου. Οπότε όποιος μας βλέπει κάθεται και μας λέει το πρόβλημά του για το τραχτέρ του, για το αυτοκίνητό του, για το φορτηγό του. Και δεν βλέπω τη δουλειά να τελειώνει ποτέ. Έλα! Ναι. Δουλέψουμε. Και μετά από μια σύντομη διακοπή, η δουλειά συνεχίστηκε με γρήγορους ρυθμούς. Στη συνέχεια έρθει και ο ξαδερφός μου να βοηθήσει, οπότε σταματήσαμε λίγο να οργανωθούμε και να μοιράσουμε τις δουλειές. Και αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερα να μοιραστούμε σε 2 και 2, έτσι ώστε να πιάνουμε ταυτόχρονα από 2 δέντρα. Και η ώρα έχει πάει 11, από τις 8 παρά είμαστε εδώ και βαράμε αλίπητα. Έχω αρχίσει να κουράζομαι, έχει βαρέσει ο ήλιος στο κεφάλι πολύ άσχημα. Εν τω μεταξύ έχω γεμίσει ολόκληρο χνούδια και με έχει πιάσει μια τρελή φαγούρα. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα σε λίγο θα κάνουμε διαλυματάκι, μπόλικο νεράκι να ενυδατωθούμε, απολαύσουμε λίγο τη φύση και αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μάζεμα. Μπράβο! Γεια σας! Έτσι να χαρώ εγώ τάξο μου, μπράβο το αφού! Πώς τους βλέπεις τους εργάτες! Χάρη δεν σε ήθελα να είναι εδώ ρε κόρη μου! Αφού επιτέλους τελειώσαμε από τη σειρά δίπλα στο δρόμο, ήρθε η ώρα για το μάζεμα στα τσουβάλια. Η πιο εύκολη διαδικασία ίσως, χωρίς να πάβει να είναι κάτι κουραστικό βέβαια. Καθώς έχει πολύ σκύψιμο, κουβάλιμα, σκόνες και χιλιάδες έντομα να περπατάνε πάνω σου που πέσαν από τα δέντρα, όπως ψαλίδες, αράχνες, μυρμήγκια, ακρίδες και αλογάκια της Παναγίας.
2-2 στο κάθε δέντρο, όπως προανέφερα αυτή τη φορά. Κάτι το οποίο θα μας έκανε φαινομενικά να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αρκετά πιο κουραστικό, καθώς θα έπρεπε να τραβάμε και να στρώνουμε τα δίχτυα ένα-ένα. Κάτι το οποίο αποδείχτηκε την επόμενη μέρα πιο δύσκολο και χρονοβόρο. Όπως είχα πει, ο πατέρας μου είναι ηλεκτρολόγος και θείος μου μηχανικός. Με αποτέλεσμα να μην έχουν πολύ χρόνο να περιποιηθούν, να κουρέψουν και να κλαδέψουν τα χωράφια. Κάτι το οποίο έκανε τη δουλειά ακόμα πιο δύσκολη. Μετά από αρκετές ώρες τελειώσαμε με το πρώτο χωράφι. Βάλαμε τα γεμάτα τσουβάλια στο αυτοκίνητο και φύγαμε για το δεύτερο και τελευταίο χωράφι της σημερινής ημέρας. Και πριν λίγο τελειώσαμε με το ένα χωράφι. Η ώρα είναι 2:30, κανονικά θα πηγαίναμε για φαγητό, αλλά δεν θα πάμε. Οπότε θα το πάμε σε ρίση στο δεύτερο χωράφι. Και λογικά θα φάμε το απογευματάκι. Θα μείνουμε ενιστική μέχρι τότε. Πέρα από την ήδη υπάρχον κούραση, είχε βγει και ντάλα ο ήλιος, καθώς η ώρα είχε πάει ήδη 3 το μεσημέρι και τα πράγματα άρχισαν να ζορίζουν ακόμα περισσότερο από πριν. Τύπημα ξανά και ξανά, χνούδια, έντομα και αμύγδαλα να πέφτουν πάνω στα κεφάλια μας. Και μετά από 3 ώρες ξεκίνησε το μάζεμα, όπου στη συνέχεια θα πηγαίναμε το τσουβάλι στον αποφυλωτή. Στα πεύκα! Στα πεύκα θα είμαστε! Σερή από ξενύχτη! Τέλος και σήμερα, πάμε τώρα να τα καθαρίσουμε. Πάμε τώρα να καθαρίσουμε ό,τι είναι και αύριο το επόμενο. Αυτός είναι ο αποφυλωτής. Δεν είμαι σίγουρος αν ονομάζεται έτσι ακριβώς. Εμείς πάντως μεταξύ μας έτσι το λέγαμε. Όπου μέσα στον αποφυλωτή αδειάζουμε τα τσουβάλια με τα αμύγδαλα και με το χτύπημα που γίνεται εκεί μέσα, φλούδες, ξυλάκι και φύλλα μένουν απ' έξω. Και στο τσουβάλι που έχουμε στην άλλη άκρη πέφτουν και μένουν μόνο τα αμύγδαλα με το τσόφλι. Τα οποία αμύγδαλα τα πάνε στη συνέχεια αλλού, όπου βγάζουν το τσόφλι με αποτέλεσμα να μένει μόνο ο καρπός τους. Να συσκευαστούν και από την παραγωγή να περάσουν στην κατανάλωση. Καλημέρα μάγκες, μέρα δεύτερη σαν αγρότης, έχουμε ξυπνήσει πάλι πρωί-πρωί με τη δροσούλα. Η θέα και η ησυχία είναι φοβερή. Πάμε τώρα να φάμε πρωινό, να πιούμε καφέ, μπας και ανοίξει το μάτι γιατί αλλιώς δεν. Σημερινό πρωινό έχουμε τυροπιτούλα, 1,5 κομμάτι. Και αυτό είναι καλό. Στο χωράφι πρωί-πρωί με τη δροσούλα και πάμε να τελειώσουμε το τελευταίο 24 ώρο. Όπως ανέφερα και στο intro του βίντεο, έχω παρατηρήσει πολλές φορές κάτω από τα δικά μου βίντεο αλλά και άλλων πολλών να μιλάνε διάφορα άτομα για δουλειές όπως οικοδομή, συνεργείο, αγροτικές δουλειές κλπ. Και να τις συγκρίνουν με δουλειές γραφείου τις οποίες υποτιμάνε. Υπάρχουν δύο μορφές εργασίας, τα white collar και τα blue collar που λέμε και στο χωριό μου. Τα white collar είναι αυτές τις δουλειές που λέμε γραφείου, ενώ τα blue collar είναι χειρονεκτικές εργασίες. Δεν γίνεται να τα συγκρίνεις αυτά τα δύο καθώς θέλουν τελείως διαφορετικές δεξιότητες και έχουν τελείως διαφορετικές μορφές δυσκολίας. Οι δουλειές γραφείου είναι δουλειές οι οποίες θα σκουράσουν περισσότερο πνευματικά, κάτι το οποίο κατά συνέπεια θα σκουράσει και σωματικά. Χειρονακτική εργασία είναι κάτι που θα σκουράσει σωματικά, κάτι το οποίο κατά συνέπεια θα σκουράσει και πνευματικά. Οπότε θέλοντας και εμείς ότι διαλέξεις από τα δύο θα σκουράσει και σωματικά και πνευματικά, απλά με άλλη σειρά, άλλο τρόπο και με την απέτηση τελείως διαφορετικών δεξιοτήτων. Είναι άστοχο να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους και να δημιουργούμε στρατόπεδα. Η κάθε εργασία έχει τελείως διαφορετική αξία να προσφέρει και ο κάθε εργαζόμενος διαφορετικό αγώνα να δώσει. Υπάρχουν αστυνομικοί όπου ρισκάρουν τη ζωή τους καθημερινά για την τάξη και την ασφάλειά μας. Πολιτικοί που παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας τους. Υπάρχουν ακόμα και γιατροί χωρίς σύνορα. Δουλεύουν φιλανθρωπικά σώζοντας ζωές. Υπάρχουν και γιατροί που αν δεν τους δώσει το φακελάκι που θέλουν, θα σε αφήσουν να πεθάνεις χωρίς να τους νοιάξει ούτε λίγο. Πολιτικοί που εκμεταλλεύονται τη θέση τους κλέβοντας τη χώρα τους και κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Αστυνομικοί που κάνουν κατάχρηση εξουσίας βγάζοντας ψυχολογικά και κόμπλεξ σε αθώο κόσμο, έχοντας ως ασπίδας εισαγωγικά και μη τη στολή τους. Αυτό που θα πρέπει περισσότερο να κοιτάμε τελικά είναι τον άνθρωπο, τις προθέσεις και τις αξίες του. Αυτά είναι που έχουν μεγαλύτερη σημασία και θα πρέπει να τα επικροτούμε ή να τα κατακρίνουμε ανάλογα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, να μοιραστείτε το βίντεο με κάποιον φίλο σας. Κάντε like και εγγραφή καθώς με βοηθάει αρκετά να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Και πρώτα Θεός, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.